ώρα είναι? 8:30. Ακόμα. Γιατί βρε παιδάκι μου, αντιβίωση παίρνει. Όχι, ρε, μα να περιμένω να αρχίσει η ανατομία ενός εγκλήματος, να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα. Σα δεν ντρέπεσαι, λέω εγώ, νέος άνθρωπος. Αφήνεις την εφημερίδα, πιάνεις την τηλεόραση μέχρι να νιστάξεις και να πας για ύπνο. Τι να κάνω, ρε, μάνα, τι άλλο κάνουν οι νέοι δηλαδή που δεν το κάνω εγώ? Θες να σου πω τώρα? Ναι, θέλω να μου πεις, λέγε, ορίστε. Ο φίλος ο Μανολάκης σου φόρεσε τα γυαλιά. Γιατί τι έκανε? Παντρεύτηκε. Σιγά το πράγμα, αυτό το έκανα κι εγώ και το μετένιωσα. Ε, ναι, γιατί δεν βρήκες την κατάλληλη. Η Φρόσο. Αυτή, μάλιστα, τώρα ψώνησε από σβέρκο, Μανώλης. Κάτσε να γυρίσει το μήνα του μαρτυρίου και μετά μου λες. Είχες κανένα νέο από τη Φρόσο? Μπα, τίποτα. Λατρεύω το μήνα του μέλητος. Το κακό είναι ότι πρέπει να πάρεις και τον άντρα σου μαζί. Πάνω στον όρο μήνα του μέλητος πρέπει να τον ανακάλυψε κάποιος που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Μόνο έτσι εξηγείται. Α, μην το λες. Μπορεί να περνάνε καλά. Το αποκλείω. Τίποτα δεν αποκλείεται. Έτσι φαγώθηκε σαν να σε χωρίσει και μετά αυτή πήγε και παντρεύτηκε. Άρε, Φρόσο, δάσκαλε που δίδασκες. Έτσι είναι, παιδί μου. Η σάρξ είναι αδύναμος. Και τώρα το θυμήθηκε, τόσα χρόνια πώς άντεχε. Ναι, ίσα-ίσα. Η μακρόχρονη στέρηση φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Κρατιάσαι, κρατιάσαι, κρατιάσαι και μετά πέφτει σαν το όριμο σίκορέα. Πω, τη σκότωσε. Πω, τη γυναίκα του. Κοίτα, 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 κοίτα. Γιατί και οι άλλοι εδώ πέρα παντρεύονται. Το δημοσιεύει ο άλλος εφημερίδες και κανένα κατόρθωμα. Πού πας, δε φίλε, και παντρεύεσαι? Ρώτα και κανένα παθόντα, πας και παντρεύεσαι. Τι μουρμουρίζεις, αγόρι μου, τόσες ώρες? Ρε μάνα, τώρα πάμε για την Ενωμένη Ευρώπη, οι Έλληνες παντρεύονται. Και τι σχέση έχει ο γάμος με την Ενωμένη Ευρώπη? Μα έτσι συναγωνιστούμε τους Ευρωπαίους παντρεμένους. Γιατί όχι? Μα γιατί ο γάμος δημιουργεί προβλήματα. Πώς θα αποδώσουν, πώς θα αυξήσουν την παραγωγικότητα? Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Δεν βρίσκεις κανένα καλό κορίτσι, λέω εγώ κι εσύ. Απαπαπαπαπα, εγώ έχω κλείσει ο σύζυγος. Χίλιες φορές να μείνω μόνος. Χίλιες φορές να μείνω. Μαγκούφις, ε. Ναι. Α, εσύ. Ναι, αμέ. Να το σκεφτώ, ε. Δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Ναι. Μάλλον ναι. Όχι, όχι. Θα σε πάρω εγώ μόλις αποφασίσω. Γεια. Ποιος ήταν, ε? Ο Κλέαρχος. Ποιος Κλέαρχος? Ο προϊστάμενος. Και γιατί δεν μου τον έδωσες? Α, γιατί δεν ήθελε ένα. Α, κατάλαβα. Γι' αυτό σ' άκουγα από μέσα που σαλιάριζες σαν 16χρονο. Κοίταξε, τα 16χρονα είναι πιο προχωρημένα σε αυτά. Σε ποια? Μην φέρνεις τώρα σε δύσκολη θέση. Mm. Αλήθεια, τι κάνεις το Σαββατοκύριακο? Το Σαββατοκύριακο με υπολογίζεις. Θα είμαι πνιγμένος. Θα ξυπνήσω γύρω στο μεσημέρι, θα φάμε το μουσακά και μετά θα δούμε όλα τα επεισόδια της Λάμψης που έχουμε χάσει. Ε, θα δούμε μαζί το πρόγραμμα, εντάξει? Δεν νομίζω. Βρε, άκου που σου λέω. Βρε, πάλι δεν νομίζω. Μαρά μου, φεύγω! Ε, κάτσε να μπεις πρώτα. Δεν πρόκειται να σε κρατήσω με το ζόρι. Δεν εννοώ τώρα. Την Παρασκευή φεύγω. Και γιατί το διαφημίζεις από τώρα? Προς τι τόση πρεμούρα? Θυμάσαι τη συζήτηση που είχαμε τις προάλλες? Ποια συζήτηση? Που λέγαμε ότι η σάρξη είναι αδύναμη. Ε, και? Και ότι πρέπει κανείς να μη σταματάει ποτέ να δοκιμάζει τη ζωή του. Ε, και? Έκανα φλός. Την πίεσή σου την έχεις κοιτάξει τώρα τελευταία? Σε μπέρδεψε, ε. Λοιπόν, έλα να κάτσουμε να τα πούμε από την αρχή. Τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα. Μια παρτίδα πόκερ. Πολύ πρωτότυπο. Λοιπόν, γύρισε το φύλλο και έκανα φλός. Κέρδισες το λότο? Όχι, παιδί μου, άκουσέ με. Έχω στο χέρι ασοκούπα, βαλέκούπα, νταμακούπα, δεκακούπα και ένα λιμό. Ατυχία. Περίμενε να δεις. Αλλάζω φύλλο και τι μου έρχεται? Τα μπλάς. Ρίγα σκούπα. Ο ρίγας της ζωής μου. Γιατί παίζατε πολύ δυνατό παιχνίδι? Όχι, παιδί μου, δεν παίζαμε. Αλληγορία σου κάνω. Α! Άντρας. Πούντος. Θα το γνωρίσεις αργότερα. Συγγνώμη, ρε μάνα, για άντρα μου μιλάς τόση ώρα? Μα φυσικά, για το ρίγα. Άντε πάλι. Μα ρίγα τον λένε. Δεν είναι καταπληκτική σύμπτωση? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπαίνεις μέσα και μου φωνάζεις φεύγω. Και καταλήγεις να μου λες για έναν άντρα που σούτιε στα χαρτιά. Ε, το ίδιο είναι. Μαζί του θα φύγω. Α, και για πού με το καλό? Άκου ερώτηση. Μάντε Κάρλο, φυσικά. Είπαμε να κάνουμε μια εκδρομή να γνωριστούμε καλύτερα. Α, και να πάτε κάπου ρομαντικά. Mm. Με πράσινο. Πάνω στα τραπέζια. Ακριβώς. Μα τι πάθατε όλοι? Η Φρόσο στις Σεϊχέλες. Εσύ στο Μοντε Κάρλο. Εγώ τι θα κάνω εδώ μόνη μου, θα μείνω. Και αυτά να πάρεις. Δεν έχεις να πας πουθενά. Μπα, και ποιος το λέει? Εγώ, ζήτησες την αδειά μου? Αντωνάκη, στη μάνα σου μιλάς, έτσι? Σιγά τώρα μη μου κάνεις και κουμάντο. Και θα με αφήσεις εδώ μόνο μου? Βρε παιδάκι μου, πόσες φορές μας έχεις πει ότι θες να μείνεις μόνος σου? Ναι, χωρίς γυναίκα. Χωρίς γυναίκα, όχι χωρίς μάνα, μην ορφανέψω κιόλας. Ναι, αλλά και η μάνα σου είναι γυναίκα και πρέπει να κοιτάξει και αυτή τη ζωή της. Και θα με αφήσεις πέντε δρόμους. Βρε πουλάκι μου, μάλια στη γλώσσα μου να σου λέω. Βρε αγοράκι με ένα καλό κορίτσι να παντρευτείς. Ε, τι να κάνω, πρέπει και εγώ να κοιτάξω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Πόσα μου μένουν, 50-60 χρόνια, λέω, να τα γλεντήσω.
Και το αντέχεις, να οριάζεις 50-60 χρόνια και εγώ να μένω μόνος μου. 50-60 χρόνια. Να σας αφήσω τώρα εγώ, πρέπει να ετοιμαστώ κιόλας. Γεια σου, γιαγιά. Κάτια, μωρό μου, κάτια. Γεια σου, μαμά, καλό ταξίδι. Κάτια, αγάπη μου, κάτια. Πολύ κεφάτη την είδα τη γιαγιά. Τουλάχιστον κέρδισε πολλά. Έκανε φλός. Αλλά μην ανησυχείς, θα πάει να τα κουμπίσει στο Μοντε Κάρλο. Δεν κατάλαβα. Τίποτα στην αυτήν. Δεν μου λες, θες να περάσουμε οι δυο μας το Σαββατοκύριακο. Αν το ήξερα, δεν θα το κανόνιζα. Μην μου πεις ότι θα πας και σε ταξίδι. Όχι, καλέ, εδώ κοντά. Πού δηλαδή? Να, ο Χρήστος. Ποιος Χρήστος? Ο συμμαθητής μου που παίρνει όλα 20. Τι έπαθε, μην μου πεις ότι πήρε κανένα 19. Όχι, αλλά να, τώρα έρχονται οι εξετάσεις και είπαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Τι να κάνετε δηλαδή? Να διαβάσουμε μαζί. Και με κάλεσε να περάσουμε το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του. Ορίστε. Η μια πάει και παντρεύεται, η άλλη πάει στο Μοντε Κάρλο και τούτη εδώ πάει για άριστα. Εγώ τι θα κάνω, μου λέτε? Μη στεναχωριέσαι, μωρέ μαμά. Τουλάχιστον θα περάσει και ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Θα σε πάρω να φύγουμε. Σαλγί, σαλαμέρι. Να μην τραγούδαγες τουλάχιστον. Εάν σε ενοχλεί, αγόρι μου, να σταματήσω. Βέβαια με ενοχλεί. Βέβαια με ενοχλεί. Έχετε πάρει τους δρόμους και τραγουδάτε σαν τη Βουλιουκλάκη. 1, 2, 3, όπ, το έριξα στο σορολόπ. Α, τώρα πας σορολόπ με τον προϊστάμενο να προσέξει. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου βγάζει. Πρόσεχε. Καλό στο Ρωμαίο. Αντωνί, μου τι κάνεις, καλά, καλά. Α, Μαριάννη, έτοιμη, μπορούμε να φεύγουμε? Έτοιμη, Κλέαρχε. Ωραία, κοίτα, κοίτα τον που δεν κρατιέται. Λοιπόν, αγόρι μου, φεύγω εγώ, έτσι. Να προσέξεις, καμάρι μου. Εσύ να προσέξεις που δεν έχεις και περιθώρια. Τι περιθώρια. Άστονε, ζηλεύει. Αχ, αγαπητέ μου Αντώνη, σε διαβεβαιώ ότι η μητέρα σου δεν διατρέχει κανένα απολύτως κίνδυνο μαζί μου. Τώρα αυτό γιατί το λες, θες, Κλέαρχε μου, να με απογοητεύσει? Όχι, προς Θεού! Ο Κλέαρχος δεν απογοήτευσε ποτέ καμία γυναίκα. Το λέω γιατί θέλω να τον καθησυχάσω. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός οδηγός. Α, αυτό εννοούσες, είπα κι εγώ. Όχι, εγώ δεν εννοώ για την οδήγηση. Εκεί που θα πάτε, τι θα γίνει, αυτό με. Εκεί θα γίνει το σώσε. Το σώσε θα γίνει εκεί. Πρώτα να πάρει τη Μαριάννη στο δάσος. Στο δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εκεί. Ναι, ακριβώς, και θα κάνουμε ένα θαυμάσιο περίπατο. Έχει ωραία τοπία για πεζοπορία εκεί πέρα, καθαρός αέρας, έλατα. Ναι, να αρπάξετε και κανένα πούντα, να σας δείτε και κανένα μάτι να γίνουμε ρεζίλι. Καλύτερα να μείνετε στο ξενοδοχείο, μέσα, ζεστά, ήσυχα, ήρεμα, αλλά προσοχή, μην έχουμε τίποτα τώρα και αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοεί? Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Πάρ τη βαλίτσα μου και φεύγουμε. Αντώνη μου, και φρόνιμος, Α, τι θα σανιάτα, βράζει το αίμα τους, βράζει. Γεια σου, μπαμπά. Καλό στο καμάρι μου. Άμα έχεις μαύρο σου, να φρούν και να ξανάρθω αργότερα. Όχι, παιδί μου, τι λες, παλικάρι μου, τι αστείευες. Τι τρέχει? Η γιαγιά σου τρέχει ολοταχώς προς την καταστροφή. Δεν μας άλλες καλά, πατέρα. Εμείς όμως, παιδί μου, θα περάσουμε σαν μπασάδες, Θα ράξουμε στον καναπέ, θα δούμε τηλεόραση και την Κυριακή σου έχω μια έκπληξη. Τι έκπληξη? Θα πάμε στο γήπεδο. Τι να κάνουμε στο γήπεδο? Να δούμε την ομάδα, ρε, τι να κάνουμε. Εμένα δεν μ' άρεσε το ποδόσφαιρο. Και ποιο άλλο τη έλεγα, αρέσει εμένα. Ναι, αλλά εγώ εξάλλου έχω κανονίσει. Τι έχει κανονίσει? Ενά, η Λίλα, η συμμαθήτριά μου. Τι πάχινε? Όχι καλέ, θα λείπουν οι γέρτες και είπα να πάω και το Σαββατοκύριακο να διαβάσουμε. Α, να διαβάσετε. Ναι, και ήρθα να πάρω τις πιτζάμες μου και να την κάνω. Α, πάρε την πιτζάμες σου και καλό διάβασμα. Αυτό το βρήκα στην είσοδο. Τι είναι αυτό? Γράμμα, άνοιξέ το να το δούμε. Α, αφού φωτογραφίζονται μαζί, δεν σφάχτηκαν ακόμα. Να δω κι εγώ. Α, οι νιώπανδροι. Καλέ, τι είναι αυτό ανάμεσά τους? Μπανάνες. Τι τις θέλουν τις μπανάνες, νιώπαντροι άνθρωποι? Ξέρω εγώ, θα σε γελάσω. Μπορεί να είναι συμβολικό. Δεν ξέρω, είναι συμβολικό, σπαστικό είναι μια φορά. Γιατί καλέ, δεν φτάνει που σας θυμηθήκανε μες στο μήνα του μέλητος. Ρώτα και εμάς που ξεμείναμε ολομόναχοι. Τι κάνεις έτσι καλέ, και τι είμαι εγώ εδώ? Θα σου φέρω μια κασέτα να ακούσουμε, εξαιρετική. Λυκούργος Αγγελόπουλος, η ακολουθία της Μεγάλης Τρίτης. Δεν το λες, Χριστιανή μου, τόση ώρα. Είπα κι εγώ. Χωρίς κασέτα. Αμάν, έτσι για την εφορία θα πάθω κεφαλικό. Πάμε για τρέλες ή Σεϊχέλες. Όχι, εδώ ο κόσμος χάνεται. Αυτή ήταν παρανόητο. Ρε μάνα, πάλι δεν ψώνησες τίποτα. Τι θα φα... Σαν την τζίτα θα γίνω. Ναι. Έλα, τι γίνεται, Τι κάνει ο γόης μας? Α, πήρε τα ρουμάνια. Καλά. Τι? Το θερμοσύμφωνο ξέχασα ανοιχτό. Ναι, κοίταξε, με σκοτώσεις. Κοίταξε. Καλά, θα το κλείσω. Ναι. Α, κουμπανά. Μα... Και τώρα, το μυαλό τους έρωτες.
Καλή ρε. Κάποιος με μάτιασε. Να μη σώσετε. Πω πω, δεν παρακολουθώ. Τηλέφωνο. Ναι, ναι, γεια σας, στο γιατρό παρακαλώ. Τι, δεν είναι εκεί? Είναι Σάββατο σήμερα. Τα μικρόβια δεν έχουν αργίες, κύριε. Τι ασπιρίνη να πάρω, γιατί δεν έχω γρήπη. Ναι, κάτι έχω σπάσει, ναι. Δεν ξέρω, κύριε, αν έχεις ότι έχω σπάσει, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο. Όχι, σίγουρα έχω σπάσει, ναι. Πείτε του, ξέρευος, Νικολόπουλος, σπάω συχνά εγώ. Ναι, αφού η γυναίκα μου λέει σπαστικό. Ναι, 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 περιμένω, ναι. Γεια σας, γεια σας. Και ποια είναι η τιμή του δωματίου, παρακαλώ? 25.000. Α, το δίκλινο, μάλιστα. Και το μονόκλινο? 24. Δεν είμαστε καλά, με κοροϊδεύετε? Δηλαδή, άμα θέλει να περάσει ένας άνθρωπος μόνος του το Σαββατοκύριακο, πρέπει να τον γδάρουνε? Με κοροϊδεύετε? Δεν θα πάρω, κύριε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρω, είπα. Α, ακούσε εκεί. 25.000. Τη βρήκα! Η ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης είναι η καλύτερη. Λοιπόν, άσε την ακολουθία και ετοιμάσου να με ακολουθήσεις. Θα απολυτευτείς. Είσαι για Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο? Γιατί? Γιατί να φύγουμε λίγο από εδώ? Γιατί να φύγουμε? Να ξεσκάσουμε, βρε αδερφέ. Αν πήγαινες μόνη σου, θα έσκαγες 25. Πάμε μαζί, σκάμε από 12. Είσαι? Και είναι ανάγκη να ξεσπιτωθούμε για να ξεσκάσουμε την κασέτα, τι την έφερα. Βρε μανία με την κασέτα. Θα έρθω υπό έναν όρον. Άντε, ρίχτω να δούμε. Θα ακούμε την κασέτα στο αυτοκίνητο. Τι έχω πάθει καημένη για 12 χιλιάρικα. Αϊτ, σε μια ώρα ξεκινάμε. Τι χαρά! Χρόνια είχα να πάω ταξίδι. Μα τι γίνεται? Μα τι... Ανοίξτε μου, σας παρακαλώ. Τώρα, κάτσε, να φτάσω στο επόμενο και θα σου ανοίξω το κεφάλι. Εγώ μέχρι να ανησυχείς. Τι κάνετε, σας παρακαλώ. Αν δεν μου ανοίξετε σε λεπτό, θα φύγω μέσα. Όχι, όχι, γιατρέ, μην το κάνεις αυτό. Πού σπάς τα πλευρά. Σηκωθείτε αμέσως. Σηκωθείτε. Δεν τρέπεστε. Σηκωθείτε αμέσως. Αν μπορούσα να σηκωθώ, γιατρέ μου, θα σας φώναζα. Και περιμένετε να σας εξετάσω εκεί στο πάτωμα, αγαπητέ μου. Εδώ έχουμε τόσα διπλώματα, έχουμε διπλώματα. Ναι, το δω. Το δες. Εσείς είστε ο ασθενής, ε. Βέβαια, το κατάλαβα αμέσως. Ελάτε, σηκωθείτε. Βοηθήστε. Έστω, γιατρέ μου. Περάστε. Τι παρά έφτωσε. Ελάτε, καθίστε. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Ιατρόμετρο. Εγώ πιεσόμετρο ήξερα. Όχι, αγαπητέ μου, αυτό είναι ιατρόμετρο. Πώς θα σας χρεώσω αν δεν χρονομετρίζω την επίσκεψη, αγαπητέ? Με το λεπτό πάει? Βέβαια, με το λεπτό. Τι πάει. Μου λέτε. Και πόσο πάει το λεπτό? Τα πρώτα 5 λεπτά 5.000, τα επόμενα 5 λεπτά άλλες 10, τα επόμενα 5 άλλες 20 και τα επόμενα 5. Στα 21 καίγομαι. Χιούμορ, ε. Γι' αυτό φτάσατε εκεί που φτάσατε. Κοιτάξτε, γιατρέ, να το συζητήσουμε λίγο το πράγμα, Τι να συζητήσουμε, αγαπητέ μου, η επιστήμη είναι αδιαπραγμάτευτη. Αν μα ενακούσα ένα καμιά, α πούμε. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, τη γλώσσα. Τι γλώσσα? Βγάλετε τη γλώσσα. Και τι θα τη βάλει τη γλώσσα, δεν κατάλαβα. Μα τώρα τη δουλειά μου θα μου μάζετε. Βγάλετε τη γλώσσα. Μια χαρά τη βλέπω. Η γλώσσα γιατί να μην είναι μια χαρά? Η γλώσσα δεν έχει τίποτα, το πόδι μου χτύπησε. Μεγάλη όμως, μεγάλη. Δεν μου λέτε πώς το πάθετε? Μπανανόφλουδα. Καθόλου πρωτότυπο. Να, άλλη φορά θα πατήσω κανένα γιατρό. Ορίστε. Τίποτα. Για βήξτε το. Τι να βήξω, γιατρέ μου, πονάω στο πόδι σας λέω. Τι να βήξω. Καπνίζετε. Λιγάκι. Τι λιγάκι, αγαπητέ, εγώ ακούω εδώ. Τι ακούτε?
Ω! Τι! Ω! Αυτός ο Βήχας. Τι! Αυτό το Βήχα πρέπει να τον εξετάσουμε, γιατρέ μου. Τι να εξετάσουμε, γιατρέ μου, εσείς μου ζητήσατε να βήξω, εγώ σας το είπα. Σας παρακαλώ, τι δουλειά μου θα μου πάθετε τώρα. Με συγχωρείτε, γιατρέ μου, αλλά που θυμώνω, αλλά ξέρετε, επειδή πονάω πολύ, παραλογίζομαι. Ναι, αλλά κι εγώ άνθρωπος είμαι, κι εγώ άνθρωπος. Δηλαδή, τι θέλετε και εμένα να ορίσετε, κοιτάτε, με πιάσει και εμένα το τρελό μου, ξέρετε τι μπορεί να γίνει εδώ μέσα. Θα γίνει τη επιστήμη. Ακριβώς τη επιστήμη. Ναι. Τελειώνουμε. Τελειώσαμε, γιατρέ. Άντε, όχι, πάτε, τελειώνουμε. Τι τελειώνουμε, τελειώσαμε, γιατρέ. Πατήστε το εκεί πέρα, το γράφει. Πατήστε. Πέτε. Ωραία. Λοιπόν, τι έχω, γιατρέ μου. Και να σας το πω. Δεν πρόκειται να το καταλάβετε. Ναι, γιατί το καταλάβεις εσύ. Τέλος πάντων, από περιέργεια ρωτάω τι έχω. Αρκεί που ξέρω εγώ. Καλά. Τουλάχιστον πείτε μου τι να κάνω. Αυτό είναι λογικό. Ναι. Δεν έχετε να κάνετε πολλά πράγματα. Ακινησία, μερικά επιθέματα και υπομονή. Πού να τα βάλω τα επιθέματα? Θα σου έλεγα τώρα. Εσύ ξέρεις. Σωστά. Λοιπόν, τι σας χρωστάω, γιατρέ μου, να... Θα το δούμε εδώ στο κομπιουτεράκι. Τι δεν είναι. Έχει το. 13 λεπτά είναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Έχει πάει και κάτι δευτερόλεπτα, αλλά σας τα χαρίζω γιατί τελικά σας συμπάθησε. Εγώ να δείτε πώς σας συμπάθησε. Δεν είναι τίποτα. 50.000. Μόνο. Να δώσω και κάτι, γιατρέ μου. Μα τι λέτε, τώρα τόσο γράφει το κομπιουτεράκι. Άμα το γράφει το κομπιουτεράκι, πώς δεν είναι. Λοιπόν. Εδώ είναι, γιατρέ μου, 50.000, μετρήστε τα. Μα τι κάνετε, τρελός είστε, προσέξτε, πώς θα τα πάρω, πώς θα... Γιατί τι έχουν. Σε φακελάκι, αγαπητέ μου, σε φακελάκι. Άκου, πρέπει να γυρίζεις κατεπηγόνητος. Τι πράγμα, πού έσπασε το πόδι το κλέαρχος. Κι εγώ που έσπασα τη μέση μου, τι να κάνω. Υπομονή, έχεις δίκιο, το ίδιο μου που είπε ο γιατρός. Καλά, μαμά. Ποιος θα μου καταθέσει, Στεφάνη, μαμά. Τι είναι όλα αυτά, καλέ. Έβαλα τα εκδρομικά μου. Ήταν να μην ξεκινήσω τώρα που πήρα φόρα. Άιντε, πάμε. Αχ, μην το σηκώσεις. Μην το σηκώσεις. Μπορεί να είναι ανάγκη, άσε. Αυτό φοβάμαι κι εγώ τώρα που φτιάχτηκα. Ναι. Κλεοπατράκη, τι γίνεται με ψυχή. Αντώνη, τι έπαθες, καλέ, με πεθύμησες. Κουτό, ανόητο. Είπα έτσι να πάρω τηλέφωνο εδώ απόψε τι κάνεις εκεί πέρα, κατάλαβα τι γίνεται. Μια χαρά είμαι, Αντώνη, μόνο που με πρόλαβε στην πόρτα. Έλα, γεια σου, θα πούμε τη Δευτέρα στο γραφείο. Όχι, μην κλείνεις, Κλεοπάτρα. Τι είναι, καλέ. Σε χρειάζομαι. Με δουλεύεις, ρε Αντώνη, και τώρα βρήκε να μου το πεις. Αφού τώρα σε χρειάζομαι, πότε να σου το πω. Και πώς το έπαθες. Μπανανόφλουδα. Ορίστε. Άντε, θα φύγουμε καμιά φορά. Μισό λεπτό, κύριε Καλλιρόη μου. Τι μπανανόφλουδες, παιδί μου, τσαμπουνάς. Δεν με ρώτησες πώς το έπαθα. Πάτσα μία μπανανόφλουδα, έπεσα κάτω και τσακίστηκα. Περαστικά. Υποφέρω πολύ, όμως δεν μπορώ να κουνηθώ, Θα σου περάσει. Και είμαι και ολομόναχος. Και εσύ, τι διάλογο, επειδή μία έπεσε. Ναι, έλεγα, μήπως δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, να αργώσεις από εδώ, ξέρω εγώ, αλλά ξέρεις τώρα. Καλά. Έρχομαι. Και το ναύπλιο. Τι να γίνει, κύριε Καλλιρόη μου, ανωτέρα βία. Μπανανόφλουδα. Oh! Πού είσαι, καλέ? Κακομοίρη μου, κοίταξε να είναι σοβαρό το καλό που σου θέλω. Μου χάλασε την εκδρομή. Με ποιον θα πήγαινες? Μα ποιον θέλω, λογαριασμό θα σου δώσω. Όχι, παιδί, μέτσα, ο περιέργεια ρώτησα. Με την Καλλιρόη. Ικανοποιήθηκες? Δεν έχασε και τίποτα. Α, για να σου πω. Καλά, έτσι το πάω, επιθυμώνεις. Λοιπόν, θα μείνω υπό έναν όρο. Ασόψετε, ανέχεια, ασόψετε. Θα μετράς τα λόγια σου. Αλλά ό,τι πεις εσύ, ό,τι πεις. Ωραία. Πήρες γιατρό. Μην μου το θυμίζεις. Τι σου είπε? Δεν τίποτα σοβαρό. Ακινησία είπε και ζεστά επιθέματα. Πάω να ζεστάνω νερό. Άντε. Καλύτερα. Δεν είναι αυτό το πόδι, το άλλο. Σταμάτα, Χριστιανέ μου, με ζάλισες. Πονάω. Και άμα βογκάσω, περνάει ο πόνος. Όχι, άμα βογκάσω, σαν να το μοιράζομαι. Με ποιον? Τι με ποιον, με σένα. Εμείς οι δυο δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτε, κατάλαβες? Κατάλαβα. Θα βογκάω από μέσα μου. Ωραία. Ακούγεται. Καλά, αυτό είναι καλύτερο. Έτσι, μπράβο. Βρεσί, Κλεοπατράκι. Τι είναι πάλι? Έτσι να χαρίσει ανιάτα στην ομορφιά και το φιόγκο σου, δηλαδή. Οι μαλακανιές κομμένες. Βρεσί, ένα καφεδάκι. Εγώ να σου ψήσω καφέ. Δεν τρελάθηκα, αγόρι μου. Γι' αυτό σε χώρισα. Άκαρδι, χτυπάς ένα πτώμα. Πτώμα, βρε, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου, όχ και όχ. Καλά που το θύμισες. Σταμάτα πια, εντάξει. Πάω. Εντάξει, με έπεισες, τελείωνε. Μέτριο,
Να είχαμε και μια εφημερίδα τώρα. Μήπως θες να σου κάνουμε και αέρα. Αμέ, όχι, δεν χρειάζεται να μου κάνεις αέρα. Δεν είμαι παράλογος. Τέλος πάντων. Είχε χάρη που θέλω κι εγώ. Βρεσί, Κλεοπάτρα, κατά βάθος δεν είσαι κακιά. Η Φρόσο σε παρασύρει. Αντώνη, μια κουβέντα να πεις ακόμα, φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, αρρωστημένους και αγρίμια. Καλά, καλά, ηρέμησα, πια θα μάτα. Πάω. Φοράω. Έφυγε. Γιατί αγόρασες δύο? Έννοια σου, τη μία την πλήρωσα μόνη μου. Όχι, βρε αδερφέ, δεν το έλεγα τα λεφτά. Μια ανησυχείς και σε ξέρω. Αχ, το είπα έτσι για να διαβάσουμε τη μία μαζί. Όπως κάναμε κάποτε. Δεν μου λες. Μήπως η Παρανόφουρδα είναι κόλπο για να με ρίξει. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Και πού είναι όλοι οι άλλοι, ε? Ποιοι άλλοι? Ο Γιώργος, ας πούμε, πού είναι? Ο Γιώργος είναι με τη φιλάδα του η Λίλα. Διαβάζουν. Και τον άφησες μικρό παιδί. Τι άλλο, μήπως μ' ακούει? Έστω. Η μάνα σου πού είναι? Αυτή και δεν μ' ακούει. Έχει πάει με τον κλέαρχο εκδρομή στα βουνά. Τον προϊστάμενο. Τον προϊστάμενο. Πήρε τα λαγκάδια και τα βουνά, πάνε πεζοπορία. Τα πουλάκια. Αυτός είδε πουλάκια σίγουρα σε ένα λαγκάδι εκεί. Γκρέμο τσακίστηκε, παραπάτσε. Εδώ τσακίστηκε εσύ μες στο ίδιο στο σπίτι. Τι, εγώ φταίω, η Μπαρανόφλουδα. Ο Μανολάκης και η Φρόσο μου στείλανε κάρτα από τις Σεϊχέλες. Και εμένα μου στείλανε. Δίπλα σε ένα τσαμπί πάνω, σε ένα δέντρο ήταν. Σαν πίθηκη. Ο δε Μανώλης ίδιος μπαμπουίνος. Εσύ να τα βλέπεις που τον γλωσσόφαγε τον άνθρωπο. Πού να το φανταστώ. Η Φρόσο η φούλα. Σιωπή, θα φας καμία. Α, τώρα πως θα φας καμία. Πείνασα. Δεν έχει τίποτα έτοιμο. Πώς το πάθει η μανούλα σου. Την έχει φάει ο έρωτας αυτή λάστη. Εσύ, Κλεοπάτρα, δηλαδή έτσι να έχεις την ευχή μου. Να μου λείπει. Τι καλά, και χωρίς την ευχή μου, δεν με νοιάζει εμένα. Έτσι να φτιάχνεις μια μακαρονάδα, ε. Είχε χάρη που πεινάω κι εγώ. Ήθελα να φάω στον άφλιο καλαμαράκι, αλλά ας όψετε η Παρανόφλουδα. Πάω. Αγιά σου, βρε! Σταμάτα εσύ. Με βουτυράκι, ε. Ορίστε, να δούμε τι άλλο θα μου ζητήσεις. Πάει η μακαρονάδα μου. Και τη μακαρονάδα σου μοιάζει, βρε, ανέστητε. Μωρέ, θα φύγω και βγάλτε πέρα μόνο σου. Όχι, μην το πατήσεις. Σύρσου μέχρι εδώ, να βογκάμε παρέα. Σιγά, βρε, παιδάκι, σιγά. Σιγά, την πόρτα. Ας την πόρτα, βρε, την κλείνω εγώ. Κάτσε, βρε, παιδάκι. Α, τα πουλάκια μου, μια μέρα τα άφησα μόνα τους, τα ξαναφτιάξανε. Σιγά, βρε, την πόρτα. Μην κάνετε σχέδια. Για νοσοκόμα ήρθα, αλλά πάτησα Μπαρανόφλουδα. Τι, εσύ! Δεν τη μάζεψε ο προκομμένος σας. Πω από εμάς να δεις τη μάτη κακό μας είδε, τον κλέαρχο κοίτα. Μυθρονοϊβασίες, ο Χίλαρη. Όχι, παιδάκι μου, δεν φταίω εγώ. Αλλά καθώ σε βάδιζα με έρημνα στα καλά του καθουμένου. Πατήσατε την Μπαρανόφλουδα. Όχι, αλλά απλώς τη έδειχνα τα πουλάκια πάνω στο δέντρο. Και έπεσε πάνω στη βαλανιδιά. Όχι. Έπεσε η βαλανιδιά επάνω σου. Όχι, όχι, Βρετόνι, μου ανά απλώς η βαλανιδιά. Ή μάλλον για την ακρίβεια καρυδιά ήταν, αφού μου πέσε και να καρύνει το κεφάλι. Τόσο μεγάλο, υπάρχουν τόσο μεγάλα καρύδια. Τόσο μεγάλο καρύδι, μαμά, να κάνουμε καρύδι γλυκό. Η καρυδιά που λες είχε φυτρώσει στην άκρη του κρεμού. Και ήταν μεγάλος ο κρεμός. Μεγάλο ήταν και 3 μέτρα. Και τώρα τι αισθάνεσαι? Χάλια, πονάω σε όλο μου το σώμα. Ναι. Φέρε το τηλέφωνο, πάρε το γιατρό. Ποιο γιατρό, α, με τι να τον πληρώσουμε το γιατρό, δεν έχει έρθει η σύνταξή σου. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Α, ξέρεις, Αντώνη. Καλά, σε αυτά είμαι μάνα εγώ. Υπομονή, ακινησία και ζεστά επιθέματα. Μπράβο, πάω να βρέσω νερό. Όχι, πρόσεχε! Το κάτ σας εύχεται χρόνια πολλά. Και τώρα τι κάνουμε? Υπάρχει λύση. Ευλογείτε τον Κύριον. Πιάσε το τηλέφωνο. Συγγνώμη, κύριε Καλλιρό, εσείς? Ναι. Κλεοπάτρα εδώ. Είναι κανείς εδώ? Τι πάθατε όλοι, καλέ? Αχ, άστα, κύριε Καλλιρόη μου. Βράσε πρώτα λίγο νερό. Και φέρε και τις κομπρέσες, γιατί έχεις πολλή δουλειά. Κομπρέσες? Πα, εγώ δεν έρχομαι κοντά. Μπορεί να είναι κολλητικό. Thank you.